Πάμε στα Χανιά να αναφερθούμε σε εορταστικές εκδηλώσεις με τις οποίες πλημμυρίζουν τα κέντρα παιδικής δημιουργίας αλλά και το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην παλιά πόλη του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. Στο επίκεντρο δράσης βέβαια μουσικής, χορού, θεατρικού παιχνιδιού, κατασκευών, κουκλοθεάτρου, εικαστικά, μαγειρική. Μία αξιέπαινη προσπάθεια με τα αναλυτικά προγράμματα να έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Στέλιος Βαλιράκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας στο Δήμο Χανίων. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Βαλιράκη, πώς είστε? Ακούγομαι? Και σας ακούμε και σας βλέπουμε. Πώς είστε? Ωραία, χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εκδηλώσεις λοιπόν με άρωμα Χριστουγέννων και πρωταγωνιστές μικρά παιδιά. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων των ημερών θα δοθεί μια χριστουγεννιάτικη νότα στα κέντρα μας, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία τα παιδάκια που θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε, να αναβιώσουν όμορφες στιγμές. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε φυσικά όλο τον χρόνο, αλλά δίνουμε ένα παραπάνω βάρος σε αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων. Πώς μπορεί κάποιος, κάποιος να συμμετέχει και να λάβει μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις από τη μία και από την άλλη βέβαια με ποιον τρόπο μπορούμε να ενημερωθούμε αναλυτικά για το πρόγραμμα? Ωραία. Πρώτα θα ήθελα αν μου επιτρέπετε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να πω δύο κουβέντες για τα κέντρα, γιατί ακόμα και σήμερα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι τα κέντρα παιδικής δημιουργίας, τα οποία είναι μονάδες που απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρονών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομική οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένα εργαστήρια. Ναι. Καθώς φυσικά και η εξυπηρέτηση των γονέων. Εμείς έχουμε εμπλουτίσει τις δράσεις μας αυτές τις ημέρες. Έχουμε δώσει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, άρωμα Χριστουγέννων. Θα έχουμε χειροτεχνία, εικαστικά, κεραμική, χορό, θεατρικό παιχνίδι, μαγειρική, αφήγηση παραμυθιών, μουσική και πολλές άλλες δράσεις, όλες γύρω από τα Χριστούγεννα. Όλα τα παιδιά ανάμεσα σε αυτές τις ηλικίες που είπα, 6 έως 12 χρονών, εντελώς δωρεάν, μπορούν οι γονείς τους να έρθουν και να εγγράψουν τα παιδιά τους σε οποιαδήποτε από τις δράσεις επιθυμούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, αλλά και στη δική μας ιστοσελίδα του ΔΟΚΙΠ. Μάλιστα. Ξεχωριστές οι δράσεις. Αναφέρθηκα σε σχετικές πρωτοβουλίες και στο Δήμο Φεστού, αλλά και στο Δήμο Πλατανιά. Βλέπουμε ότι και τα Χανιά φέτος, μετά από 2 χρόνια επιδημιολογικής κρίσης, πανδημίας, και οι οργανισμοί δημοτικοί δίνουν δυναμικό παρόν και απευθύνονται βέβαια στα παιδιά. Και η ψυχολογία, παρά τα όποια προβλήματα, το τόνισα και στις προηγούμενες ζωντανές συνδέσεις, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, θα πρέπει να ανέβει, θα πρέπει να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι, θεωρώ. Όντως, έχουμε περάσει μια πολύ μακρά περίοδο πανδημίας. Ο κόσμος είναι ζορισμένος, η ψυχολογία είναι στα τάρταρα, θέλω να πω, αλλά στο χέρι μας είναι να την ανεβάσουμε και να ξαναγίνουμε χαρούμενοι και να ξανακερδίσουμε και τις ζωές μας όπως ήταν πριν την πανδημία. Πάμε να αναφέρουμε πάλι και να κλείσουμε. Στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα, σωστά? Ναι. 4 κέντρα παιδικής δημιουργίας έχουμε στα Χανιά μας. Ναι. Το κέντρο παιδικής δημιουργίας της Νέας Χώρας, του Άγιου Ιωάννη, των Λενταριανών και της Παλιάς Πόλης. Ναι. Έξω από κάθε κέντρο βρίσκεται αναλυτικά το πρόγραμμα, ναι, και τα τηλέφωνα. Αλλά μπορούν να βρουν και τα τηλέφωνα και όποια πληροφορία θέλουν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Μπράβο, και του ΔΟΚΙ. Μάλιστα. Του ΔΟΚΙ. Κύριε Βαλιράκη, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.